Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Γιώτα και είμαι καλά. Τι κάνετε, πώς είστε? Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε έναν εσχρό αντίλαλο στον ήχο. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γυρίζω πλέον ξανά το βίντεο μόνη μου να προλάβω όλους εσάς. Δεν έχω μαλώσει με τον Δημήτρη. Απλά λόγω χρόνου και κάποιων έτσι τεχνικών, να το πω, προβλημάτων όσον αφορά τα κενά μου, αποφασίσαμε κάποια βίντεο από εδώ και στο εξής να τα κάνω μόνη μου. Γι' αυτόν τον λόγο πάλι επιστρέφουμε σε κάποια βίντεο, ξαναλέω, στα παλιά προβλήματα. Λίγο αντίλαλο, λίγο κρασί. Και το αγόρι μου. Όχι, δεν πίνω κρασί. Μπίνω σουέψ, grapefruit. Grapefruit. Όχι, δεν είμαι sponsor με τη σουέψ. Άμα θέλεις όμως. Για ακόμη μια φορά άλλαξα το background. Αυτή τη στιγμή βλέπεις την άλλη πλευρά του στούντιό μου, το παράθυρο. Σήμερα θα κάνουμε ένα make-up tutorial και δεν θα είναι έτσι ένα απλό make-up tutorial, αλλά θα σας δείξω τα αγαπημένα μου drugstore καλλυντικά, τα αγαπημένα μου οικονομικά καλλυντικά αυτό το διάστημα. Ελπίζω να είμαστε in focus, δεν θέλω συνέχεια να κοιτάω εδώ. Τώρα εδώ μεταξύ μας που τα λέμε, είναι ωραίο να κοιτάς τον εαυτό σου. Αλλά ναι, πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, σήμερα ξαναλέω, θα σας δείξω τα αγαπημένα μου οικονομικά καλλυντικά. Έχω κοιτάξει και έχω προσέξει τα περισσότερα να τα βρίσκετε στην Ελλάδα. Αν όχι, να μπορείτε να τα προμηθευτείτε από ευρωπαϊκά ή αγγλικά καταστήματα, ώστε να μην περνάνε τελωνείο. Έχω βάλει τα δυνατά μου. Γι' αυτόν τον λόγο, μάλιστα, ακύρωσα κάποια προϊόντα τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ και έβαλα στη θέση τους κάποια άλλα τα οποία μου αρέσουν εξίσου πολύ, για να μην έχετε προβλήματα στο να τα αγοράσετε. Πάρα πολλές μου ζητήσατε βίντεο με οικονομικά καλλυντικά και γι' αυτόν τον λόγο είπα να ξεκινήσουμε με ένα τέτοιο βίντεο. Έπρεπε να βγάλω μια τρίχα από εδώ πέρα και να κοκκινήσω το φρύδι μου. Εσένα, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Λοιπόν, έχω βγάλει δύο αγαπημένα drugstore concealer. Η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία δοκίμασα αρκετά drugstore concealer που μου άρεσαν πάρα πολύ, αλλά αυτά τα δύο πραγματικά με κερδίσανε. Το ένα, μάλιστα, θα το δείτε και σε ένα άλλο βίντεο που σας δείχνω καινούργια καλλυντικά, είναι το ELF 16 Hour Camo Concealer, το οποίο μου έχει κλέψει την καρδιά και θα του κάνω έναν συνδυασμό με το Infallible More Than Concealer της L'Oréal. Λοιπόν, συγγνώμη που κοιτάω συνέχεια εκεί, πρέπει να το κόψουμε αυτό. Θα κάνουμε έναν συνδυασμό των δύο αυτών concealer, όταν θα πάρω το Infallible και θα το βάλω αυτό σε κάποια σκούρα σημεία εδώ του κύκλου και του ματιού. Αυτή εδώ είναι η απόχρωση 333. Σας έχω βγάλει μάλιστα και το αγαπημένο μου σφουγγαράκι ευρείας, που είναι κανένα άλλο από το Real Techniques. Κάνω blend εδώ αυτό το σκούρο σημείο. Λοιπόν, και τώρα θα πάρω το Camo Concealer και θα πάρω την απόχρωση Light Beige. Για αγαπημένη παλέτα ξεχώρισα την NYX Swear By It παλέτα και υπάρχει και λόγος γι' αυτό. Υπάρχουν εννοείται και διάφορες άλλες παλέτες οι οποίες μου αρέσουν πάρα πολύ στην αγορά ευρείας, όμως οι περισσότερες δεν είναι τόσο εύκολο στο να τις αγοράσεις στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, είναι κάποιες της Colourpop που περνάνε τελωνείο, περιμένεις αρκετό καιρό να έρθουνε. Μία ειδικά αγαπημένη από Colourpop δυστυχώς είναι sold out, δεν κυκλοφορεί άλλο, τουλάχιστον εγώ δεν την βρίσκω στην ιστοσελίδα, είναι η Sweet Talk, κάπως έτσι τη λέγανε. Μετά είναι κάποιες Maybelline παλέτες, mini και αυτές. Μία τις βλέπω στο Look Fantastic, μία δεν τις βλέπω. Δεν τις έχει στο Hondo Center γιατί το κοίταξα. Στη Γερμανία, ας πούμε, τις βρήκα όλες. Είμαι out of focus, μην πεις ότι είμαι out of focus, δεν είμαι out of focus. Οπότε επέλεξα να βάλω μία την οποία τη χρησιμοποιώ πραγματικά πάρα πολύ και δεν είναι καμία άλλη από την NYX Swear By It, ξαναλέω. Και λέω σήμερα να κάνουμε ένα soft glam look που είναι και πάρα πολύ μόδα. Τοποθετώ αυτή την απόχρωση ακριβώς στην κόνχη μου, δεν έχω σετάρει καθόλου το concealer. Στα soft glam συνήθως του Instagram είναι τα μάτια τελείως matte. Λοιπόν, θα συνεχίσω με την απόχρωση αυτήν εδώ πέρα. Την τοποθετώ ακριβώς στην κόνχη. Έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα. Θέλω να μου πείτε, το 2020 έχετε βάλει κάποιους στόχους, έχετε βάλει κάποια έτσι όνειρα τα οποία θα θέλατε να πραγματοποιήσετε, έχετε κάποιες βλέψεις? Εγώ μπορώ να πω ότι δεν ξεκίνησε και πάρα πολύ καλά το 2020 το δικό μου, μπήκαμε λίγο άρρωστοι όλοι. Βέβαια, δόξα τω Θεώ, με τη δουλειά πάνε όλα καλά. Γενικότερα προσπαθώ να εκπληρώνω τους στόχους μου, αυτό το ξέρετε, θα το έχετε καταλάβει άλλωστε όσοι με παρακολουθείτε πολύ καιρό. Έχω έρθει και έχω επιστρέψει από τις διακοπές στη Γερμανία πάρα πολύ εμπνευσμένη, να κάνω πάρα πολύ ωραία πράγματα, δεν θέλω να χάνω τα βίντεό μου.
Εννοείται συνεχίζω και εργάζομαι με το στενό συνεργάτη μου, τον Δημήτρη Κουράκο, δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Απλώς κάποια βίντεο, επειδή δύο φορές την εβδομάδα έτσι έχω κάποια κενάκια, μπορώ να τα γυρίζω και μόνη μου, αρέσει και σε εσάς αυτό, έτσι νιώθω και εγώ μερικές φορές λίγο πιο ελεύθερη. Και ναι, ξαναπαίρνω το M519, by the way, αυτό τόσο η ώρα ήταν το Scott Barnes, το Pinello, το Wayne Goss, συγγνώμη, το 06. Ξαναπαίρνω τη μόρφη και πηγαίνω στην προηγούμενη απόχρωση και κάνω λίγο blend. Πάρα πολύ άσχημες συνθήκες και πάρα πολύ άσχημες τραγωδίες συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία. Είμαστε πάρα πολύ φρικαρισμένοι εμείς ειδικά. Θα πρέπει όλος ο κόσμος να είναι ευαισθητοποιημένος με το συγκεκριμένο θέμα, καθώς είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει όλους, παιδιά. Έλαβε ένα μήνυμα στο Instagram ότι βοηθάς αυτούς, κάνεις δωρεές στην Αυστραλία και δεν βοηθάς τον συνάνθρωπό σου στην Ελλάδα. Τι εννοείς, γιατί ο Αυστραλός δεν είναι συνάνθρωπός μου? Έχεις καταλάβει ότι καίγεται ο οξυγόνος που αναπνέεις? Δεν πάβει να έχουν πεθάνει τόσοι άνθρωποι και τόσα ζωάκια. Συνεχίζω πάλι με το Wayne Goss 06. Θα χτίσω απλά λίγο την συγκεκριμένη την απόχρωση ξανά. Το θέλω πολύ ωραία μπλενταρισμένο όλο το look και παίρνω λίγο το χρόνο μου. Έχοντας τελειοποιήσει αρκετά τα blending μου και έχοντας κάνει και το σχήμα του ματιού μου, τώρα θα πάρουμε την απόχρωση αυτήν εδώ πέρα, την αρκετά neutral beige. Θα πάρουμε ένα πινέλο MAC 239 και θα καθαρίσουμε εδώ όλο το κινητό βλέμμα. Λοιπόν, όσον αφορά τις σκιές μας, το αφήνουμε σε αυτό το σημείο και θα πάρουμε τώρα τις Maybelline το Hyper Precise All Day Matte Eyeliner, ένα eyeliner το οποίο αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ και θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο eyeliner. Αυτό το look άλλες το φοράνε με eyeliner, άλλες όχι, εμείς θα το κάνουμε φυσικά με eyeliner και θα κάνω ένα πολύ ωραίο γατίσιο liner. Έχει μια πολύ ωραία μύτη το συγκεκριμένο eyeliner, μου αρέσει πάρα πολύ. Το eyeliner καλό είναι να το κάνουμε κοιτάζοντας ευθεία, ούτε πολύ χαμηλά το κεφάλι, ούτε πολύ ψηλά, σε ένα σημείο όπου αν θα κοιτούσατε, ρε παιδί μου, ευθεία σε κάποιον καθρέφτη, να φαίνεται το μάτι σας ανοιχτό, στην ίδια ευθεία, για να μην υπάρχουν παραμορφώσεις του liner. Πολύ ευχαριστημένη με το eyeliner μου, πάμε να βάλουμε και λίγη μάσκαρα. Και η αλήθεια είναι ότι έχω πολλές αγαπημένες drugstore ευρείας μάσκαρα, όμως έχω διαλέξει τις δύο αγαπημένες μου και θα βάλω μία και μία. Η μία είναι η L'Oreal Paradise Ecstatic και η άλλη είναι η Maybelline Colossal Big Shot Volume Mascara. Αυτές είναι και οι δύο που χρησιμοποίησα περισσότερο το χρόνο τον τελευταίο. Λοιπόν, φτάσαμε σε ένα σημείο όπου εννοείται μπορείτε να αφήσετε και το μακιγιάζ σας εδώ, των ματιών εννοώ, μπορείτε να κάνετε ό,τι άλλο θέλετε. Μπορείτε να βάλετε μαύρο μολύβι, καφέ μολύβι στην υγρή γραμμή. Εγώ θα επιλέξω να βάλω κάποιο γυαλιστερό και θα πάρω από Wycon το Intense Eye Pencil στην απόχρωση 32. Πάρα πολύ μου αρέσουν τα μολύβια ματιών από Wycon. Είναι τα αγαπημένα μου οικονομικά μολύβια ματιών. Μιλάμε τώρα για 2-3 ευρώ μολύβια και γράφουν υπέροχα. Γράφουν πάρα πολύ ωραία, ειδικά τα χρώματά τους και τα έτσι γυαλιστερά και μεταλλιζέ τους. Τέλειο για νύφες αυτό και το αντίστοιχο ασημί. Και θα κολλήσουμε βλεφαρίδα, θα βάλουμε θάλια από Gio Gervelli Lashes εννοείται. Πάμε στο αγαπημένο μου περιβόητο primer drugstore και μη το καλύτερο primer ever είναι το NYX Bare With Me Primer Spray. Είναι ένα primer spray, είναι ενυδατικό, είναι σταθεροποιητικό, είναι primer, είναι τα πάντα όλα. Θα ψεκαστώ γενναιόδωρα με αυτό. Έχω κάνει εννοείται καλή και σωστή ενυδάτωση στο δέρμα μου από πριν. Θα το αφήσω λίγο να τραβήξει και θα πάμε να βάλουμε το αγαπημένο μου foundation το τελευταίο διάστημα που σίγουρα θα το μαντεύετε όλη αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι το αγαπημένο μου γενικότερα, drugstore και μη drugstore. Σας έφερα πάλι ανατριχιαστικά κοντά για να δείτε αυτό το υπέροχο λαμπερό δέρμα μου. Πάμε στο L'Oreal Infallible 24-Hour Fresh Wear. Είναι το foundation που μου έχει κλέψει την καρδιά. Κάνω μονίμως ένα συνδυασμό ανάμεσα στο 200 και το 130, κάτι λίγο παραπάνω από το 200. Έχω πάρα πολλές συσκευασίες εκεί μέσα. Είναι ένα foundation το οποίο πραγματικά το αγαπώ. Παίρνω λοιπόν το 200 και λίγο θα βάλω και από το πιο ανοιχτό. Ο λόγος που χρησιμοποιώ τόσο πολύ είναι γιατί το κάνω με σφουγγάρι και τίνει να απορροφάει μια πολύ μεγάλη ποσότητα το σφουγγάρι. Θα είναι γνωστό λογικά αυτό σε όλο τον κόσμο. Και τώρα το απλώνω. Κανονικά κάνουμε τη μίξη μας σε ένα δοχείο και μετά κάνουμε dots σε όλο το πρόσωπο
και ομοιόμορφα το απλώνουμε για να μην χρειάζεται να χρησιμοποιούμε και τόσο. Ω, έφαγα το σχήμα μου. Τόσο μεγάλη ποσότητα προϊόντων, αλλά ναι, πρέπει να το κόψω αυτό το πράγμα. Γενικότερα. Πρέπει να σταματήσω να είμαι τόσο σπάτελη. Λοιπόν, θα κάνουμε φωτοσκίαση με ένα προϊόν το οποίο το αγαπώ και το αγαπώ. Μια πιτσιρίκα. Είναι τρελ. Είναι τρελ. Το αγαπώ και στο βαλιτσάκι μου και μη. Είναι το LA Girl Pro Conceal και αγαπώ ιδιαίτερα την απόχρωση Cool Tan. Με αυτή λοιπόν την απόχρωση θα κάνουμε φωτοσκίαση. Αυτό που κάνω εγώ όμως είναι ότι δεν το βάζω απευθείας στο πρόσωπό μου ώστε να λεκιάσει. Σύντομα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το applicator. Αλλά το βάζω το προϊόν στο πίσω μέρος του χεριού μου και παίρνω ένα αγαπημένο οικονομικό πινέλο. Έχετε βίντεο. Είναι το Real Techniques Contour Brush. Παίρνω μία καλή ποσότητα. Κάνω blend έτσι με αυτές τις κινήσεις πάνω στο χέρι μου και μετά τοποθετώ το πινέλο πάνω μου και το κάνω blend. Τώρα για κάποιο λόγο πορτοκαλίζει λίγο αυτό πάνω στην κάμερα, αλλά πιστέψτε με, είναι η πολύ ωραία τέλεια απόχρωση για να ζεστάνεις κάπως και το πρόσωπο και να του δώσεις και ένα ωραίο σχήμα. Τέλεια! Πάμε να κάνουμε και λίγο conceal. Θα χρησιμοποιήσω από ELF το 16 Hour Camo Concealer στην απόχρωση Tan Latte. Είναι μια σκούρα απόχρωση. Θα βάλω ένα dot εδώ και ένα dot εδώ. Και θα πάρω και το αγαπημένο μας Infallible στην απόχρωση 327. Και θα βάλω ένα dot εδώ, ένα εδώ και το ίδιο και από την άλλη. Το κάνω όλο αυτό ένα ωραιότατο blend με το σφουγγάρι μου. Παιδιά, το κονσίλερ αυτό, το ELF, το πήρα από τη Γερμανία. Θα βρω όσο μπορώ κάποιο site να το στέλνει στην Ελλάδα. Είναι ό,τι καλύτερο, τόσο οικονομικό. Νομίζω ότι είναι dupe του Tarte Shape Tape και του Too Faced ταυτόχρονα. Είναι πραγματικά μαγικό, έχει πάρα πολλές αποχρώσεις. Μιλάει όλο το ξένο YouTube γι' αυτό. Δίνει πολύ ωραίο αποτέλεσμα, κάλυψη, φρεσκάδα, δηλαδή έχω ξετρελαθεί. Τέλεια! Πάμε όλο αυτό τώρα να το σετάρουμε. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να σας βάλω την Coty Airspan, ήθελα να σας βάλω την Maybelline Fit Me, την loose πούδρα. Όμως, επέλεξα μία την οποία τη βρίσκεις και πιο εύκολα στην Ελλάδα. Είναι η Milani Translucent Light Medium, η Make It Last, η πούδρα. Και ο λόγος που επέλεξα αυτήν είναι γιατί Milani πολύ καλή ποιότητα γενικότερα, προϊόντα τα οποία τα βρίσκουμε και πιο εύκολα στην Ελλάδα. Και τα περισσότερα μου αρέσουν δηλαδή. Είναι ποιοτικά. Βέβαια η τιμή τους ψιλοξεφεύγει, φτάνει και τιμή high-end. Παίρνω ένα setting brush από Real Techniques και με αυτό το setting brush παίρνω γενναιόδωρες ποσότητες και ταμπονάρω το concealer μου. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι όλοι θα γνωρίζετε ποια είναι η αγαπημένη μου πούδρα ευρείας κατανάλωσης, δεν είναι καμία άλλη από την Rimmel Stay Matte. Όλες είναι κάπως έτσι, έχω χτυπήσει πάρα πολλές φορές παν. Και θα πάρω το blush brush, το οποίο το χρησιμοποιώ εγώ για πούδρα από Real Techniques και θα σετάρω το πρόσωπό μου το υπόλοιπο. Παίρνω το Eco Tools πινέλο, το full blush και έχω δύο αγαπημένα bronzer. Και λέω να βάλω από τη μία πλευρά το Physicians Formula Butter Bronzer και απ' την άλλη το Catrice Sun Glow Water Resistant Medium to Dark. Ένα bronzer το οποίο το αγαπώ. Έχει και ένα καινούργιο το οποίο το αγαπώ, λέγεται Clean ID, με μια συσκευασία έτσι λίγο χάρτινη, ψιλοοικολογική, με κάτι marble απ' έξω, κάτι τέτοια, αλλά δεν το βρίσκω πουθενά, οπότε μάλλον ήταν limited edition. Παίρνω λοιπόν πρώτα της Catrice και περνάω περιμετρικά του προσώπου μου να κάνω λίγο bronze. Ελπίζω να μην έχει μεγάλη διαφορά με την άλλη πλευρά. Παίρνω το Wet n Wild P53 πινέλο για την άλλη πλευρά. Και πάμε στο ρουζ. Αγαπημένο ρουζ φέτος, από τότε που το δοκίμασα, είναι τα εξής, είναι δύο. Το ένα μπορείς να το περάσεις και λίγο πιο neutral, είναι λίγο πιο... Πώς θα το πω, είναι λίγο πιο neutral. Τελεία. Μην ψάχνεις λέξεις τις οποίες δεν γνωρίζεις. Είναι το Floral Blush από BH Cosmetics, που είναι αυτό εδώ πέρα. Και η απόχρωση είναι η Bahama Bronze. Γι' αυτόν τον λόγο το είπα λίγο πιο neutral. Μπορεί να περαστεί και για bronzer. Το βάζω εδώ. Και η δεύτερη σειρά που μου αρέσει πάρα πολύ είναι της NYX Sweet Cheeks Glow
η απόχρωση Daydream ή αγαπημένη μου όλων. Και θα τη βάλω και αυτήν με το ίδιο πινέλο. Παίρνω και λίγο εδώ στη μητούλα, σαν να κοκκινήσαμε. Και λίγο εδώ. Και είμαστε έτοιμοι. Πες μου ότι τόση ώρα δεν είμαι in focus. Δείτε πόσο το αγαπώ, είχα δύο εδώ πάνω, χωρίς να το έχω πάρει, είχα πάρει. Θα πάρω το Bare With Me, θα ψεκαστώ για να δώσω λίγη ενυδάτωση για να κάνω highlight το πρόσωπό μου. Αυτό αφαιρεί και όλη την περιττή ποσότητα πούδρας, εμφανισιακά. Και παίρνω, συνεχίζει και είναι η αγαπημένη μου παλέτα highlighter ευρείας, διότι είναι και αυτή που πιάνω τις περισσότερες φορές όταν πιάσω κάποιο highlighter ευρείας. Μην ξεχαστούμε, παιδιά, επειδή λαμβάνω διάφορα σχόλια ότι δεν δείχνω συχνά, οικονομικά, καλλιτικά κλπ. Έχω δηλώσει εξ αρχής ότι είμαι ένα high-end κανάλι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιώ drugstore καλλιτικά ή δεν δείχνω drugstore καλλιτικά. Απλά είμαι πιο πολύ high-end, οπότε πιο συχνά επικεντρώνομαι στα πιο ακριβά. Προσπαθώ όμως να ικανοποιώ όλους, οπότε. Γι' αυτόν τον λόγο γίνονται και αυτά τα βίντεο και γι' αυτόν τον λόγο δείχνω και αυτά τα λίγα, έστω και λίγα, που πραγματικά αγαπώ και χρησιμοποιώ. Παίρνω λοιπόν τη NYX Born to Glow παλέτα μου και θα πάρω, θα κάνω μίξη μεταξύ των δύο αυτών αποχρώσεων με το αγαπημένο μου πινέλο, το οποίο είναι της NYX, το 26 που όλοι πλέον θα γνωρίζετε. Γίνεται άνθρωπος να μην αγαπάει αυτό το highlighter, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε τα φρύδια μας. Φαντάζομαι ότι προς όλους θα είναι γνωστό το αγαπημένο μου προϊόν για τα φρύδια ευρείας. Εννοείται είναι το NYX Precision Brow Pencil. Νομίζω δεν έχω αγαπήσει περισσότερο στη ζωή μου, ειδικά ευρείας, κάποιο προϊόν. Και μην αναρωτιέστε ακόμα για την κατάσταση των φρυδιών μου. Προσπαθώ να τα παχύνω και το πετυχαίνω σιγά σιγά. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τα φρύδια μας. Είναι η απόχρωση Top. Δεν ξέρω αν τόση ώρα που μιλάμε έχω κοινόα στα δόντια μου. Συγγνώμη, συγχώραμε. Ήτανε μωρέ για το καλό. Λοιπόν, πάμε και στο αγαπημένο μου brow gel. Θα πάρουμε από Catrice το Brow Colorist και είναι η απόχρωση που ποτέ μα ποτέ δεν έχω καταλάβει. Τώρα θα πάρουμε ένα πιο μικρό πινέλο. Θα πάρω αυτό το ακατανόμαστο, το αγαπημένο μου που το έχω πάρει από την Κίνα. Έχουμε πει χίλιες φορές και δεν ξέρω που θα βρω σαν αυτό γιατί χαλάει σιγά σιγά. Και θα πάρω αυτήν την απόχρωση εδώ πέρα. Κάνω όλο το κάτω βλέφαρο. Παίρνω ένα Morphe M506, ξαναπαίρνω την πρώτη απόχρωση και το κάνω blend. Λοιπόν, τώρα θέλω να πιάσουμε λίγο ένα κομμάτι που είναι τα lip liner. Lip liner γενικότερα αγαπώ πάρα πολλά οικονομικά. Είναι τα Cascade of Colors, μου αρέσουν τα Essence. Πάρα πολύ ωραία είναι τα Sensational της Maybelline, τα Wycon είναι τέλεια και εννοείται μην ξεχάσουμε και τις MUA. Όμως, έπιασα τον εαυτό μου, κοντραρίστηκε αρκετά το NYX Suede Matte Lipstick που έχω και κλειστά τέτοια, το Sandstorm και έχω και το TLC από MUA. Αυτά τα δύο πραγματικά κοντραρίστηκαν και νομίζω ότι ένα τσικ παραπάνω χρησιμοποίησα το Sandstorm από NYX, το οποίο προσπαθώ και να ανοίξω αυτή τη στιγμή γιατί δεν βρίσκω το ανοιχτό. Έχει χαθεί κάπου στα εκατοντάδες nude μολύβια που έχω ή μπορεί να είναι και σε καμία τσάντα χειρός. Έχουμε, βλέπετε και αυτά τα προβλήματα εδώ μέσα. Και αγαπημένη μου NYX, καταλαβαίνω ότι για λόγους υγιεινής, βάζεις τόσα περιτυλίγματα για να μην μπορούν όλοι να ανοίγουν τα μολύβια. Όμως, πέραν το ότι δεν είναι καθόλου φιλικό προς το περιβάλλον, δεν είναι καθόλου φιλικό και προς το χρόνο μου και πολλά άλλα, να ανοίγω κάθε φορά όλες αυτές τις συσκευασίες. Έλεος! Παίρνω λοιπόν το NYX Sandstorm και κάνω περίγραμμα στα χείλη μου. Λοιπόν, εννοείται πως έχω και έναν αγαπημένο συνδυασμό χιλιών και είναι της MUA. Σίγουρα θα τον έχετε καταλάβει πάρα πολύ σε αυτό το κανάλι αν παρακολουθείτε, διότι πραγματικά τον κάνω πάρα πολύ συχνά και τα συγκεκριμένα προϊόντα μεμονωμένα τα έχω δείξει πάρα πολύ συχνά. Είναι το Super Stilo Satin Finish Lipstick, είναι η απόχρωση Pudi Super Nude, η 5. Και κάνω το εξής, βάζω πρώτα αυτήν για λίγο ροζ και λίγο ενυδάτωση. Ξέρω ότι το περίγραμμα είναι καφέ. Αυτό το κάνω και πιο πολύ σαν κόντουρ για τα χείλη. Δεν θα φαίνεται τόσο πολύ στο τέλος. Και μετά κάνω, αν θέλω, έναν πολύ juicy συνδυασμό, είτε συνδυασμό με το super στήλο στην απόχρωση Heroic ή
Αν θέλω λίγο κάτι πιο σκούρο που θα κάνω τώρα, παίρνω τις MUA, τα Makeup Academy, τις MUA, τα Makeup Academy, τα Velvet Lipsticks στην απόχρωση Hotline και πάω τα μποναριστά. Εννοείται πως έχω και αγαπημένο setting spray όμως και θέλω όμως σε αυτό το σημείο να σας πω ότι είχα άλλο ένα αγαπημένο στο βίντεο αυτό, το οποίο δεν ήμουν σίγουρη για το ποια από τα δύο προϊόντα θα ήθελα να δείξω. Εντάξει, λόγω look είπα να βάλω αυτό, αλλά έχω και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Powder Puff και είναι η απόχρωση Cool Intentions και αυτό είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο προϊόν για τα χείλη που μου αρέσει με όλο αυτό το look. Και ολοκληρώνουμε με το αγαπημένο οικονομικό setting spray, είναι το Milani Make It Last. Αυτό είναι το έτοιμο look, ελπίζω να σας αρέσει. Πραγματικά χρησιμοποίησα τα διαμάντια κατ' εμέ του drugstore και της ευρείας γενικότερα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα διαμάντια, μη με παρεξηγήσετε, απλά είναι αυτά τα οποία τώρα τελευταία χρησιμοποιώ περισσότερο. Ενίοτε δοκιμάζω περισσότερα, ενίοτε έχω και άλλα που μου αρέσουν. Έχω άπειρα καλλιτικά, θα το γνωρίζετε αυτό λογικά. Και ο μόνος λόγος που το λέω είναι λόγω επαγγέλματος έχω πολλά και δοκιμάζω πολλά. Οπότε ξέρετε, όλο και κάποιο χρυσάφι θα πιάσω, θα φύσω, θα κάνω, θα ράνω. Απλά αυτό το διάστημα είναι αυτά. Θέλω να μου πείτε και τις απόψεις για το soft glam. Αν είναι soft glam για σας, ξέρω, είναι πολύ glam, αλλά είναι το soft glam που είδα στους περισσότερους αυτό, δηλαδή ξέρω ότι πάει και πιο light εννοείται. Έχω δει και πιο light, έχω δει και πιο βαριά να το πω. Αυτά, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο αφήστε το ένα like, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου αν δεν έχετε κάνει subscribe ακόμα, επισκεφτείτε και όλα τα social media, αφήστε μου και ένα σχόλιο για το ότι κάνουμε τα βίντεο πλέον μισά-μισά με τον Δημήτρη, κάποια άλλα εγώ, κάποια εκείνος. Γενικά μου αρέσουν οι απόψεις σας και τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο, σας αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ.